Ό,τι πρέπει για προπόνηση σήμερα, έτσι, ζεστός καιρός, τροπικό κλίμα. Σήμερα ξεκινάμε, starter boxing sparring με Ιάσονα Σωτηρόπουλο και μετά θα ακολουθήσουν κάποιοι γύροι MMA. Αυτή τη στιγμή για το fight έχουμε ακριβώς ένα μήνα, 10 Φεβρουαρίου, Octagon 53. Ο Φύρα Ζάχαμπη, ο προπονητής του Joseph Gier, στο 3 Star Gym στο Καναδά, έλεγε ότι μια περίοδο έδινε, νομίζω, 50 δολάρια στους sparring partner του Joseph Gier, ώστε να μπαίνουν full on και να είναι το sparring σαν ένα αγώνα. Σήμερα θα κάνουμε boxing sparring με τον Ιάσονα Σωτηρόπουλο, συμπαίκτη, next generation, πρωταθλητή στο box, οπότε μόνο χέρια για αρχή. Θα κάνουμε δύο χεράκια σήμερα. Και κάτι που κάνουν όλοι οι MMA fighters είναι ότι πάντα προσπαθούμε να κάνουμε striking με παιδιά που κάνουν μόνο striking, jiu-jitsu μόνο με παιδιά που κάνουν jiu-jitsu, πάλι με παιδιά που κάνουν μόνο πάλι. Γι' αυτό μπορείτε να βλέπετε αθλητές MMA που σε όλα τα επίπεδα μπορούν να κοντραριστούν άνετα με όλους. Είναι καλά, είναι πολύ καλά. Τι πάει το box, ε? Τι πάει, έχει κρατάει πολύ καλά την απόσταση. Ειδικά από παλιά το έχει φτιάξει πάρα πολύ. Ο άσος είναι πολύ δύσκολο να το περάσει. Δηλαδή και εγώ που είμαι ψηλός και παίζω απόσταση, δυσκολεύομαι να παίξω απόσταση μαζί του. Είναι πολύ καλά. Άνοιξαμε λίγο, άνοιξε ρουθούνι, οπότε πήγε καλά. Τι πιο σύνηθες. Πάμε, συνεχίζουμε. Άμα έχουμε ζέσεις στο γυμναστήριο, δεν κάνουμε. Κάντε προπόνηση για να μην κρυώνετε. Αυτό είναι το κόλπο που δείχνει εδώ. Να μην μένουν ακίνητοι. Θα πάει πόδι και ο παλαιογραφάς, θα το πάνε. Τώρα μόλις έγινε βάιρο αυτό. Εγώ, αυτός. Έγινα σκληρός τώρα. Πολύ καλά, μπράβο, αλλά σήκω. Σήκω, Γκλέμ. Έτσι, καλή άμυνα όμως. Ποιος? Γκλέμ. Ο Γκλέμ είναι πολύ καλός. Πολύ καλός. Από αλλού είναι καλός. Τρώει. Τρώει ο Γκλέμ. Αυτό είναι το μόνο το πρόβλημα, ότι τρώει. Time! Πόσα κιλά είναι? 81. Δύο κομμάτια πριν ήμουν 84. Σε 5 μέρες 78-500. Δικό μου κιλά, έτσι. Απλά σου λέω. Πάμε, κύριοι!
Time, όποιος παίζει με τον Μπιλί παίζει όρθιο. Λίγο μονίμως μας συμβαίνει το ίδιο πράγμα και αυτό συμβαίνει επειδή είμαστε στην Ελλάδα, όχι κάποιο άλλο λόγο, επειδή δεν είμαστε μεγάλο μάρκετ. Πάντα πρέπει εμείς να πάμε να παίξουμε τον αντίστοιχο τοπικό ήρωα στη χώρα. Δηλαδή έπρεπε να παίξουμε τον Γιάνγκουιτ στη Γερμανία, τώρα τον Ντουλάτοφ πάλι στη Γερμανία. Έπρεπε να παίξουμε με τον Ανδρέα τον Γκραμπίνσκι στη Γερμανία. Δηλαδή αυτό από μόνο του κάθε φορά που συμβαίνει. Είμαστε εμείς, ξέρεις, μας έχουν ως τον challenger, να το πω αλλιώς. Κατάλαβες πώς το λέω. Αυτό πάντα βάζει μια έξτρα πίεση, γιατί πάντα βγαίνεις εκτός να αντιμετωπίσεις 20.000 κόσμο, γιατί εκεί πηγαίνει 20.000 κόσμος όπως έχεις δει και εσύ. Έχει παίξει με τον Έκερλι. Έχει παίξει με τον Γιάνγκουιτ, τώρα παίζει με τον Ντουλάτοφ. Δηλαδή έχει αντιμετωπίσει τους πιο δύσκολους Γερμανούς. Και γενικότερα, αν σκεφτείς εμείς σαν ελληνικό γυμναστήριο, ας πούμε, έχουμε αντιμετωπίσει τον Γιάνγκουιτ, τον Νέκερλιν, τώρα τον Ντουλάτοφ, τον Γκραμπίνσκι. Δηλαδή έχουμε αντιμετωπίσει τους 4-5 καλύτερους της Γερμανίας. Οπότε μόνο και μόνο που η κόντρα είναι ίσα, καταλάβεις τι λέω. Δείχνει ότι το επίπεδο μας είναι εκεί. Γι' αυτό πάμε άλλωστε, για να χαλάσουμε το πάλι. Εγώ θέλω να δω ποιο τραγούδι θα επιλέξεις τώρα για να μπεις. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά το τραγούδι πάει με συνέστημα. Εντάξει, τώρα στη Γερμανία. Έχω ένα έτοιμο, λένε έκπληξη για όλους. Και πολλές φορές μου αρέσει στη ζήγηση, δηλαδή τη μέρα του αγώνα που ανεβάζω ένα post, να γράφω στίχους από το κομμάτι που θα βάλω. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τα πράγματα. Εσύ πες μας. Εσύ πες μας. Εσύ τα βλέπεις, εγώ. Είμαστε ωραία. Πάνε όλα καλά. Σε αυτή τη θέση ήμασταν πριν λίγο καιρό, πριν κάτι μήνες. Από τότε είμαστε 2-0 σερί. Και με ωραίο mindset, ωραία ψυχολογία. Και πάνω απ' όλα σωστή προπόνηση και προετοιμασία. Πάμε για ένα post-workout shake με προϊόντα από Jim Beam. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει κάτι με κωδικό PALE5. Καθαρή πρωτεΐνη. Ένα σκουπ, πιο καθαρή δεν παίζει. Ένα σκουπάκι κρεατίνη για αποκατάσταση. Τα βάζω όλα μαζί σε ένα σέικ. Και ένα σκουπάκι γλυκαμίνη. Ένας μήνας μένει μέχρι τον αγώνα, μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου στο Düsseldorf της Γερμανίας. Η προετοιμασία πάει πολύ καλά. Δουλεύουμε στο game plan του αντιπάλου, στην αντοχή, στη δύναμη. Όλα είναι on point. Θέλω να πω ότι και σε αυτόν τον αγώνα λαμβάνω πολλά μηνύματα και όπως είδαμε και στη Τσεχία, έτσι από Γερμανούς φαν του αθλήματος, έχουμε μεγάλη στήριξη αυτή τη φορά τη Γερμανία. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες εκεί. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους. Παίζουμε και για εσάς. Σας περιμένουμε όλους εκεί για μεγάλη βραδιά. Και για να μην νομίζετε ότι τελείωσα εδώ, επειδή μετά θα πάω σε ένα ραντεβού και δεν θα πάω σπίτι, έχω το γεύμα μου από Fitness Meals, διατροφικά γεύματα και συγκεκριμένα πλάνα αθλητικά και μη για όλους. Παιδιά, αυτή ήταν η σημερινή προπόνηση. Είχαμε λίγο απ' όλα, MMA rounds, boxing rounds. Εντείνεται η προετοιμασία για Γερμανία ακόμα περισσότερο. Τα βίντεο στο κανάλι μου θα συνεχιστούν και στο αγώνα στη Γερμανία. Θα τραβήξουμε κόψιμο κιλών, ζύγιση, όλα τα σχετικά. Αναμένετε πολύ, πολύ καλό υλικό. Like και subscribe στο κανάλι μου και συνεχίζουμε.